Το 1994 έγινε στην Καβάλα η Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΙΑ. Ο αείμνηστος δήμαρχος Λευτέρης Αθανασιάδης ήταν τότε πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ. 20 χρόνια λοιπόν μετά έχουμε πάλι τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην Καβάλα ξανά τη συνέλευση, τη Γενική Συνέλευση των ΔΕΙΑ. Κάνω λάθος. Αλλά δεν είναι μόνον αυτός ο λόγος για τον οποίο είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι γιατί φέτος έχουμε το πρώτο διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση των λιμάτων με τη χρήση φυσικών συστημάτων. Όταν ήρθε και μου το πρότεινε ο κύριος Παπαδόπουλος μαζί με τον κύριο Καζανίδη, εγώ, τώρα θα με παρεξηγήσουν πάλι, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου, ενθουσιάστηκα και τους είπα να προχωρήσουν. Γιατί ψάξε, βρίσκοντας τους επαείοντες, ερχόμενοι σε συσχέτιση με ένα πανεπιστήμιο της γειτονιάς μας και με ένα καβαλιώτη περιβαλλοντολόγο, λοιπόν, μόνο κέρδος μπορούμε να έχουμε από αυτή την υπόθεση. Να μάθουμε για συστήματα και βέβαια από εκεί και έπειτα να τα εφαρμόσουμε κιόλα. Και επειδή, όπως είπαμε, τα απορρίμματα είναι το μεγάλο ζήτημα της επόμενης πενταετίας, θεωρώ ότι αυτό το συνέδριο θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 3 μήνες πριν, λοιπόν, στην αίθουσα αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου, είχαμε ανακοινώσει ότι η ΔΕΙΑΚ με τη συνεργασία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα τον καθηγητή και συντοπίτη μας, κύριο Σιλέο Γεώργιο, θα διοργανώσουν από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου ένα διεθνές συνέδριο στην πόλη μας με θέμα την φυλοπεριβαλλοντική διαχείριση των αστικών λιμάτων. Έκτοτε οι συντονιστές των δύο φορέων, της ΔΕΙΑΚ και του ΔΟΥΠΟΘΟΥ, του Δημοκρητίου, επέκτηναν τις αντίστοιχες ομάδες έργου και αφιερώνοντας σημαντικό χρόνο, φτάσαμε σήμερα στις παραμονές μιας διοργάνωσης με πραγματικό ενδιαφέρον και ιδιαίτερη αξία. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ΔΕΙΑΚ και τη διοίκηση του Δήμου για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε αυτά τα 2 χρόνια που υλοποιείται το πρόγραμμα WasteNet, το οποίο πλησιάζει το τέλος του. Είναι η τελευταία δράση που έχουμε αναλάβει να υλοποιήσουμε ως εταίροι στο έργο. Επικεφαλής εταίρος στο έργο, όπως υπενθυμίζω, είναι η ΔΕΙΑΚ Καβάλας. Και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος αποτελεί τον επιστημονικό συντονιστή του έργου. Η τελευταία λοιπόν πράξη αυτού του έργου είναι το συνέδριο, το οποίο έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες η συμμετοχή των ενδιαφερομένων να εγγραφούν. Έχουμε ξεπεράσει τις 300 εγγραφές από 27 χώρες, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Δήμαρχος, από 3 Ηπείρους. Στο συνέδριο θα έχουμε 11 συνολικά συνεδρίες σε 2 παράλληλες αίθουσες. Θα έχουμε 55 προφορικές παρουσιάσεις και 15 ανερτημένες εργασίες. Θα συνδράμουν και θα παρουσιαστούν αποτελέσματα από 2 άλλα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το πλαίσιο της Μαύρης Θάλασσας, ένα από το Κόσοβο και ένα από τη Ρουμανία. Θα βρίσκονται οι διαχειριστικές αρχές των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ευρύτερης λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας από τη Ρουμανία, οι εκπρόσωποι της διαχειριστικής αρχής, εκπρόσωποι των διαχειριστικών αρχών της Ελλάδας και της Ρουμανίας. Θα υπάρχει ταυτόχρονα και το συνέδριο και η συνάντηση της ΕΔΕΙΑ, όπως ακούσατε πριν από λίγο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η προετοιμασία που έχουμε κάνει μαζί με τους υπευθύνους από τη ΔΕΙΑΚ, τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα στελέχη της ΔΕΙΑΚ εδώ και ένα χρόνο, θεωρούμε ότι θα αποδώσει καρπούς και φαίνεται ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό συνέδριο, το οποίο θα μπορούσε στα επόμενα χρόνια να αποτελεί και ένα θεσμό για την Καβάλα στις φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες, μια πόλη η οποία βρίσκεται σε άρρηκτη σχέση με το περιβάλλον και με το θαλάσσιο και με το χερσαίο και με το δασικό περιβάλλον. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτές όλες οι δράσεις συμβάλλουν ακριβώς στο να βελτιώσουν
την ποιότητα ζωής των πολιτών, να αναδείξουν νέες τεχνολογίες οι οποίες είναι διαθέσιμες και τις οποίες οι διαχειριστές, οι λήπτες αποφάσεων θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν, λαμβάνοντας υπόψη και τα οικονομικά μεγέθη, δηλαδή το γεγονός ότι είναι σημαντικά φθηνότερο το κόστος επεξεργασίας ειδικά των υγρών αποβλήτων και των λιμάτων με τις μεθοδολογίες αυτές που προτείνουμε, σχεδόν, θα σας δώσω ένα νούμερο, σχεδόν στο 30%, δηλαδή το κόστος χαμηλότερο, και βεβαίως το κόστος λειτουργίας και συντήρησης είναι εξαιρετικά χαμηλό. Ως δημοτική επιχείρηση με σαφή την ωφελή προσανατολισμό, οφείλουμε να παρέχουμε αντίστοιχο επίπεδο υπηρεσιών σε όλους τους δημότες. Χωρίς το κόστος κατασκευής και συντήρησης των σχετικών υποδομών να επιβαρύνει υπέρογκα τον προϋπολογισμό το δικό μας, μιας και είναι γνωστό ότι χρηματοδοτείται από τους πολίτες. Το WestNet προτείνει λύσεις για τη διαχείριση λιμάτων που εξυπηρετούν άριστα κοινότητες όπως αυτές του ορεινού όγκου, του Δήμου Καβάλας, με εξαιρετικά χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας. Σημαντικότατο. Το γεγονός ότι διάκρισε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει το πρώτο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τη διαχείριση λιμάτων με τη χρήση φυσικών συστημάτων αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί αποδεικνύει την ικανότητά μας να προωθήσουμε την καινοτομία σήμερα και την δέσμευση να την ολοκληρώσουμε αύριο. Αυτή είναι μια λογική σειρά πραγμάτων. Η εμπειρία μου ως επαγγελματία μου λέει ότι ο βαθμός επιτυχίας ενός επιχειρήματος είναι άμεσα συνυφασμένος με το πόσο καλά κατέχουμε το αντικείμενο και την ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε αρμονικά με το σύνολο των εμπλεκομένων.